Καθημερινά, οι περισσότεροι από μας είμαστε όπως ισχυριζόμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε πιεστικές ανάγκες και πολλαπλά προβλήματα. Προσπαθούμε δηλαδή να τις ικανοποιήσουμε και να τα επιλύσουμε χωρίς όμως να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την πραγματική ουσία ή τα κίνητρα των γύρω μας. Έτσι παρασυρώμαστε σε έναν χώδη και ρηχό τρόπο ζωής που μας αναγκάζει να έχουμε χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά είναι αυτό που αποκτήσαμε και αν πράγματι μας χρειαζόταν να το αποκτήσουμε. Ζούμε τον δυτικό τρόπο ζωής. Ένα ξυπνητήρι λοιπόν από την καθημερινή παραζάλη μας θα είναι και τα λόγια του Πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου, ο οποίος με λόγο μεστό και εντυπωσιακά ζωντανό προσπαθεί να μας βοηθήσει να δούμε στο βάθος των πραγμάτων των γεγονότων. Ο πατήρ Ευάγγελος είναι ένας επιτυχημένος επιστήμων ιατρός, ο οποίος δεν δίστασε να αφιερώσει την ζωή του στο Χριστό για να τον υπηρετήσει ως ιεραπόστολος στα πρόσωπα των αδελφών μας Αφρικανών, αφού θέλησε να γίνει ιερεύς στην ιεραποστολή του Καμερούν. Κατά πρώτον σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, που μπήκε στον ΚΟΠ να έρθεις εδώ στο χώρο που εγώ μελετώ και να μιλήσουμε, μάλλον να μιλήσω εγώ για μερικά από τα θέματα που έχουμε δείξει στις διάφορες ομιλίες και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Όπως ξέρετε, ο όλος σκοπός που είδατε ήταν να μην κατεβαίνουν οι χριστιανοί από τα σπίτια τους και να προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όσον αφορά την Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως όσον αφορά χώρες ευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι αδερφοί μας, δυστυχώς ενώ γίνονται οι Θείες Λειτουργίες, απαγορεύεται οι χριστιανοί να προσέρθουν και να κοινωνήσουν. Και είναι εμπειρία φοβερή, να ξέρετε, πηγαίνουν οι χριστιανοί καημένοι, λειτουργούνται, παραστέκονται στα δώρα, ψέρνουν την τιμιωτέρα, λένε το πατριμόν και ύστερα βγαίνει το δισκοπότηρο και αφού λένε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέθετε, δηλαδή για να καταλάβετε κάτι έχουμε πάθει, τουλάχιστον μην το λέμε αυτό. Λοιπόν, τους κάνουν όχι και αποχωρούν οι χριστιανοί ακοινώνητοι και πηγαίνουν στα σπίτια τους. Θα σας πω μερικά πράγματα για να δείτε πώς εφτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο καλό και πολλά κακά στην Εκκλησία. Το έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης αυτό. Γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος έβγαλε την Εκκλησία από τις κατακόμβες και την ανέβασε πάνω στο άρμα του κράτους. Αυτό ότι την ανέβασε πάνω στο άρμα του κράτους ήτανε το μεγαλύτερο πρόβλημα από τότε μέχρι σήμερα που προέκυψε, ήταν αυτό ότι η Εκκλησία ανέβηκε πάνω στο άρμα του κράτους. Αν δείτε οι αιρέσεις, οι σύνοδοι που έγιναν, οι αυτοκράτορες που ανακατευτήκανε, όλα, το κράτος κάθε φορά επενέβαινε και με διαφόρους τρόπους, ακόμα και στην κανονικότητα των αρχιερέων. Τι θέλετε να πούμε για το διωγμό του Χρυσοστόμου στη Σύνοδο της Ρης, τι να πούμε, όπου ανακατευόταν, μην να πούμε για τα τελευταία έτη της Αυτοκρατορίας, όπου ο Ιωάννης ο Όγδος ο Παλαιολόγος σηκώθηκε και τους πήρε όλους και πήγανε οι κακόμοιροι να παρακαλάνε τους δυτικούς στη Φεράρα, που άμα διαβάσετε τις λεπτομέρειες της Συνόδου της Φεράρας και πώς φερθήκανε στην ελληνική αντιπροσωπεία και στον Πατριάρχη και στους Αγίους Αρχιερείς αλλά και στους αδελφούς τους λαϊκούς που συμμετείχανε στη Σύνοδο της Φεράρας, θα μείνετε έκθαμβοι από τον ξεφτυλισμό που υπέστησαν οι άνθρωποι. Τους έκοψαν και το σιτηρέσιο ακόμα να μην έχουν να φάνε για να μπορούν να τους κάμουν ό,τι θέλουν. Και ο Ιωάννης ο Όγδος, ο Παλαιολόγος, ο Καημένος σηκώθηκε και πήγε γιατί πίστευε ότι αν πάει εκεί θα έχει μία ασφάλεια, θα του δώσουν κάτι για την Κωνσταντινούπολη. Και προσκύνησε την παντούφλα του Πάπα, όπως έλεγε ο Καντιώτης, για να απολαύσει κάτι η Κωνσταντινούπολη, που δεν απόλαυσε και τίποτα, όπως ξέρετε, γιατί ουδέποτε έστειλαν βοήθεια, γιατί ουδέποτε πόνασαν και γιατί δεν τους ενδιαφέρει η υπόθεση.
Και έγινε και αυτή η ιουνίτικη λειτουργία μέσα στην Κωνσταντινούπολη του Αγίου Σπυρίδωνος, και το λείψωνα του Αγίου Σπυρίδωνος περιφέρθηκε μέσα στην Αγία Σοφία, καθιστό στις πλάτες των ιερέων ως... Ναι, τις πλάτες των ιερέων ως... να συμμετάσχει ο Άγιος σε αυτήν την ιουνίτικη λειτουργία που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου. Θα πάμε πάρα πολύ πίσω. Υπάρχει η Ανατολή και η Δύση. Να ξέρετε, ο χριστιανισμός της Δύσεως ήταν σοκολατόπεδα. Οι χριστιανοί της Δύσεως ήταν σοκολατόπεδα. Πώς έχουμε εδώ κάτι μπόμπους, ωραίους. Ήτανε χριστιανοί, γι' αυτό είχε διωγμούς, αλλά άμα δείτε, πάρα πολλοί μάρτυρες δεν βρίσκονται προς τα πέρα. Οι περισσότεροι μάρτυρες δοθήκανε στην Ανατολή. Γιατί? Γιατί στη Δύση επικρατούσε η λατινική θεώρηση των πραγμάτων και στην Ανατολή, η Ανατολή ήταν η μήτρα που γέννησε τα πάντα. Ακόμα και τις αιρέσεις, δηλαδή ακόμα και τις αιρέσεις που γεννήθηκαν, οι αιρέσεις γεννήθηκαν στην Ανατολή. Ο Άριος στην Ανατολή, όλες οι αιρέσεις γεννήθηκαν στην Ανατολή. Στη Δύση τα πράγματα ήσαν σχετικά ήπια. Τι κάνει η Δύση λοιπόν? Ένα παράδειγμα που θα σας πω είναι το εξής. Υπάρχει ένας βίος της Αγίας Αγλαΐας και του Αγίου Βονιφατίου, για να καταλάβετε τη διαφορά της Δύσεως και της Ανατολής. Ενώ στη Δύση είχαν πάψει οι διωγμοί, στην Ανατολή οι διωγμοί εμένοντο. Ενώ στη Δύση είχε βασιλεύσει ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι διωγμοί είχαν πάψει, στην Ανατολή εκοιμήθη το ίδιο διάστημα ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος, η Αγία Εκατερίνα. Όλες αυτές οι Αγίες και οι Άγιοι, μεγάλοι Άγιοι, δοθήκανε στο τέλος των διωγμών, ενώ οι διωγμοί στη Δύση είχαν πάψει. Η Αγία Αγλαία είχε τον Βονιφάτιο Φιλαράκο. Εραστές ήσανε. Χριστιανοί ήσανε καημένοι, πήγαιναν και στην Εκκλησία, αλλά ήσανε εραστές μεταξύ τους. Δεν είχαν παντρευτεί. Λοιπόν, η Αγία Αγλαία είχε ένα πόθο. Τι να κάνει? Να φέρνει λείψανα από την Ανατολή στη Δύση. Διότι δεν είχανε τώρα αυτοί. Αφού είχε έρθει η ειρήνη, δεν είχανε. Και ενώ στην Ανατολή γινόντουσαν στην Αντιόχεια και στις μεγάλες πολιτείες, ρίχνανε τους χριστιανούς ακόμα στα θηρία κλπ. Αντίθετα στη Ρώμη είχαν πάψει αυτά. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι είχε έρθει τι? Η καλοπέραση ήρθε σιγά σιγά στην εκκλησία της Ρώμης, ενώ στην Ανατολή οι χριστιανοί υπέφεραν και έπασαν. Γι' αυτό του είπε του Βονιφάτιου, Βονιφατάκο μου, εραστή μου, γλυκύτατε μου άντρα μου, θα πάρεις τα καράβια και αυτά που θα σου δώσω και θα πας στην Αντιόχεια να μου φέρεις λείψανα χριστιανών. Και πράγματι έφυγε, σας τα λέω γρήγορα, και πήγε στην Αντιόχεια, και εκεί στην Αντιόχεια που πήγε, καθώς όμως έφευγε, της λέει, έχει αγούστο να φέρω και το δικό μου σώμα, της είπε. Και αυτοί ερχόντες, σου λέει, εγώ θα χάσω τέτοιο άντρα, τέτοιο ωραίο παιδί. Παπαπα, του λέει, αυτά μην μου τα λες. Μη μου λες τέτοια, θα τρελαθώ. Λοιπόν, επήγε στην Αντιόχεια και καθίσανε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο εκεί της Αντιόχειας και αυτός επήγε και έψαξε να βρει πού είναι το θέατρο και πού οι χριστιανοί θεατρίζονται και πού οι χριστιανοί παραδίδονται εις τα λιοντάρια. Και αφού τα έψαξε και τα βρήκε, επήγε και παρέβλεπε και έβλεπε το μαρτύριο των Αγίων. Και τόσο πολύ επώνεσε που πέφτει κι αυτός μέσα στην αρένα και λέει, γιατί το σκοτώνετε μωρέ, γιατί το σκοτώνετε, γιατί είναι χριστιανοί, του λέει, κι εγώ χριστιανός, λέει, είμαι. Και του κόψαν το κεφάλι του Αγίου Βονιφατίου επειδή είπε ότι είμαι χριστιανός και τον πήγανε μαζί με όλα τα άλλα λείψανα. Στο τέλος λοιπόν αυτοί που ήταν μαζί του λέει, πού θα ρεμπελιάζει ο ρέμπελος ο Βονιφάτιος, πού θα τρώει και πού θα πίνει, με ποιες γυναίκες θα κοιμάται. Και αυτός ήδη είχε θυσιαστεί, είχε κοπεί το κεφάλι του για τη δόξα του Χριστού. Μετά από τρεις ημέρες ξυπνήσανε και οι δούλοι του και λένε, μωρέ, πού είναι ο Κυριός μας? Και ψάξαν και τους είπανε, πηγαίνετε εκεί πιο κάτω, θα βρείτε το κεφάλι του και το σώμα του και κοιτάξτε αν είναι αυτός. Και τον ευρήκανε και τον ετυλίξανε με τα σεντόνια, τα καθαρά που είχαν φέρει για τους άλλους μάρτυρες. Και πήρανε και άλλα σώματα μαρτύρων και με λαμπάδες σιγά σιγά τα βάλαν στο καράβι και από τα καράβια ήρθανε στον Τίβερη και από τον Τίβερη ανεβήκανε και φτάσανε στη Ρώμη. Και ο Θεός ειδοποιεί την Αγλαία και της λέει, κατέβα να υποδεχθείς το μάρτυρά σου. Και κατέβηκε και έβλεπε τις λαμπάδες και τα λείψανα των Αγίων και πού να πίστευε αυτή ότι είναι ο Βονιφάτιος μεταξύ των λείψανων και της είπανε ότι ορίστε φέραμε και το Βονιφάτιο με το κεφάλι του κομμένο και έπεσε η Αγία Αγλαία και τον κατεφύλλει το σώμα αυτό το οποίο τώρα πλέον είναι το παρθενικό το σώμα διότι ευαπτίστη ο Βονιφάτιος και καθαρίστησαν οι αμαρτίες του από το αίμα του.
Γιατί σας τη λέω την ιστορία? Για να καταλάβετε ότι ενώ στη Δύση ήταν όλα ήσυχα, στην Ανατολή εμένετο ο πόλεμος κατά των χριστιανών. Και στην Ανατολή εμφανίστηκαν όλες οι αιρέσεις. Στην Ανατολή λοιπόν έφερε ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως ξέρετε, την πρωτεύουσα, τη μετέφερε από τη Ρώμη, την έφερε εις τη Νέα Ρώμη. Τι έγινε τώρα στη Δύση? Στη Δύση δεν ήξεραν καλά τα ελληνικά και όλα γινόντουσαν στα λατινικά. Έτσι έχασαν και για διάφορους λόγους την επαφή με τους ανατολικούς πατέρες και με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική, όχι ελληνική θεολογία, με την ορθόδοξη θεολογία των Αγίων Πατέρων. Και επήγανε πατέρες αυτούς όπως είναι ο περίφημος Αυγουστίνος. Ο Άγιος Αυγουστίνος λοιπόν απεφάσισε να μεταφράσει την Αγία Γραφή και έκαμε μία μετάφραση της Αγίας Γραφής εις τα λατινικά την έκαμε. Αλλά έκαμε μερικά λάθη στη μετάφραση. Γι' αυτό η Εκκλησία, ξέρετε, είναι πολύ προσεκτική στις μεταφράσεις. Φοβάται τις μεταφράσεις. Σε αυτή την λάθος που έκανε, τι είπε? Είπε, ενώ η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι μη φάτε από αυτό τον καρπό, γιατί αν φάτε θα πεθάνετε, ο Άγιος Αυγουστίνος το μετέφρασε ότι εάν φάτε από τον καρπό θα σας σκοτώσω. Και έτσι επισέρχεται εις τη Δύση μια φοβερή κατάσταση ότι ο Θεός είναι αίτιος των κακών. Από εκεί λοιπόν αρχίζει κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τη δυτική σκέψη, η οποία δεν είχε πολλές σχέσεις με την Ανατολή. Δεν διορθώθηκε αυτή η άποψη, δεν προσέχτηκε και έπεσε η Δύση στο σκεπτικό ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού. Και όχι απλώς είναι αίτιος του κακού ο Θεός, αλλά έχει ανάγκη ο Θεός, προσέξτε που έφτασαν, να υπάρχει ένα «ον» το οποίο θα αναλαμβάνει την τιμωρία των ανθρώπων. Και αυτό το «ον» είναι ο διάβολος. Σαν να υπάρχει μια σύμπραξη του Θεού με τον διάβολο για να τιμωρείται ο άνθρωπος. Και μάλιστα λέγουν ότι ο Κύριος έφτιαξε και την κόλαση για τους ανθρώπους. Εν αντιθέσει με το Άγιο Ευαγγέλιο που λέει ότι πορεύεστε απ' εμού αυτοί όλοι, εισέρχεστε στην βασιλεία μου την ετοιμασμένη να πω καταβολής κόσμου. Η βασιλεία του είναι εφτιαγμένη από καταβολής κόσμου. Ενώ του διαβόλου το σκότος, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, όχι από καταβολής κόσμου, δεν το λέει. Αυτή λοιπόν η αντίληψη ότι ο Θεός είναι αίτιος του κακού και ότι ο Θεός χρησιμοποιεί και τον διάβολο, και μια άλλη αντίληψη ακόμα βαθυτέρα, ότι ο Θεός, η αγάπη, η σοφία κτλ. Κτλ. Του Θεού είναι ουσία του Θεού, και οι κτιστές ενέργειες του Θεού εξέρχονται από τον Θεό και είναι κτιστές οι ενέργειές του. Άρα ο κόσμος δεν μπορεί να σωθεί διότι δεν έχει άκτισες ενέργειες που είναι Θεός και θεοποιούν τον άνθρωπο. Πέσανε, βλέπετε σιγά σιγά, προοδευτικά, σκάλα, πέσανε σε μια μορφή αιρέσεως φοβεράς. Μου. Δεν είναι το ότι έγινε το σχίσμα το τάδε έτος και τα λοιπά. Όχι, ήτανε προτεραία η ετοιμασία και ένας κόσμος ολόκληρος χτίστηκε πάνω σε αυτό το πράγμα. Και προχώρησε αυτό ακόμα βαθύτερα και κάνει αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη στο Μέγα Ιεροεξεταστή. Είναι πολύ σημαντικό κείμενο αυτό και θα έπρεπε να το μελετάμε με πολύ προσοχή για να αντιμετωπίσουμε όλη τη μορφή της Δύσεως που φτάνει μέχρι εδώ σήμερα, μέχρι την πατρίδα μας, που δεν τα είχε η πατρίδα μας αυτά. Τα φέρανε αυτοί που σπουδάσανε στη Δύση και γυρίσανε πίσω μετά το 1821. Δυστυχώς, εμείς ευτυχώς μέχρι το 1821 τέτοιο Θεό δεν τον ξέραμε. Αυτός ο Θεός ο τιμωρός, αυτός ο Θεός που ευρέθηκε η ιερά εξέτασης για να ισορροπήσει και να χρησιμοποιήσει ο Πάπας την ιερά εξέταση για να πει ότι
θα τιμωρούμε οποιονδήποτε αμαρτωλό, γιατί θέλουμε να καθαρίσουμε την αμαρτία. Αυτή είναι μια άλλη αρρώστια της Δύσεως. Ότι μας φταίει ο αμαρτωλός, μας φταίει η αμαρτία και ο αμαρτωλός. Άρα σκοτώνουμε τον αμαρτωλό για να καθαριστεί η αμαρτία. Αυτό μην νομίζετε ότι το κάνει, το έκανε μόνον ο Πάπας. Όχι, αυτό το κάνει και ο φασισμός. Διότι σκότωνε τους ανθρώπους για να εξαφανίσει, ας πούμε, την εβραϊκή θεώρηση των πραγμάτων και σκότωνε τους Εβραίους. Αυτό το κάνει και ο κομμουνισμός, διότι σκοτώνει την Ιντριγκέτσια και ό,τι άλλο, να εξαφανιστεί μαζί τους η αγάπη για τον πλούτο. Ήτανε, αυτά είναι τα ίδια. Είτε ακούτε παπισμό, είτε ακούτε κομμουνισμό, είτε ακούτε φασισμό, είτε ακούτε οτιδήποτε ακούτε που είναι κατασκευασμένα και παραήχθηκαν εις την Δύση, έχουν την ίδια διαλογική. Και ξέρετε ποια είναι η διαλογική? Ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κόσμου. Έβγαλαν τον θεάνθρωπο και άφησαν τον άνθρωπο σκέτο. Και για να το κάνουν πιο μεγάλο, λέγει ότι ο Πάπας είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στον κόσμο. Και όταν ο Πάπας ανεβαίνει σε μία καρέκλα, τότε αυτός ο Πάπας έχει το λεγόμενο αλάθητο. Δηλαδή το εγώ του ανθρώπου έγινε αλάθητο. Και αυτό το απεδέχθησαν χιλιάδες άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί και οι οποίοι σιγά σιγά διολίστησαν, διότι δεν επίστευαν ούτε ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού, επίστευαν ότι το εγώ του ανθρώπου γίνεται αυτό που είναι ο Πάπας και όλη αυτή η μορφή της εξουσίας μέχρι σήμερα, επίστευαν ότι ο πολιτισμός τους είναι ο μοναδικός πολιτισμός στον κόσμο, των Ευρωπαίων. Ένας Ευρωπαίος είναι τόσο εγωιστής, και ο εγώ τους έκαναν, που λέει ότι εγώ τα ξέρω όλα και τι σχέση, τι μπορεί να μου τάξει εμένα ένας Αφρικανός? Και ποτέ δεν καταλάβαιναν. Εμείς που ζούμε στην Αφρική, υπάρχουν στην Αφρική άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν απ' έξω 18.000 στίχους, απ' έξω τους ξέρουν, όπως εμάς τα ήξερε ο Όμηρος, ο οποίος νομίζω είναι 11 με 12.000 στίχους είναι τα τραγούδια του Όμηρου. Εκεί ξέρουν 18.000 στίχους και τα λένε συνέχεια, νύχτες, νύχτες, το λέει το στόμα του ποιητή. Βλέπετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό και χάρη από τον Θεό να παράγουν πολιτισμό. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν τι κάνανε? Μετά αμέσως οι άνθρωποι έκαναν το φοβερό αυτό που λέγεται διαφωτισμός. Τι ήταν αυτό? Όταν έφτασε το παπικό σημείο μέχρι εκεί, όταν έφτασε η φεουδαρχία, όταν έφτασε ο μέγαρος ιεροξεταστής του Ντοστογεύση, όπου στη Σεβίλη βλέπει πάνω από το ιεραρχείο, το εκεί που ήταν, βλέπει έναν που έμοιαζε με τον Χριστό να περιοδεύει και να βγαίνει ένα παιδάκι πεθαμένο από μια εκκλησία και σταματάει ο Χριστός που περιγράφεται μέσα στο κείμενο και πιάνει το παιδί και σηκώνεται, κατάλαβε ο μέγαρος ιεροξεταστής ότι ξαναήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Και τον αρπάζουν αμέσως, σηκωτώ, και τον πηγαίνουν στο μέγαρο εξεταστή. Και εκεί γίνεται ένας διάλογος, φοβερός διάλογος γίνεται. Που τι του λένε? Τι ήρθες να κάνεις εδώ? Εδώ άφησες εμάς άφησες εδώ. Άφησες εμάς που είμαστε η λεγόμενη εκκλησία σου. Εμείς είμαστε εδώ. Αυτά που έβαλες είναι πάρα πολύ υψηλά. Ο πήχης τον ανέβασες πάρα πολύ υψηλά. Έδωσε στον άνθρωπο αξιοπρέπεια που δεν του αξίζει, λένε αυτοί. Τον πήχη τον ανέβασες πάρα πολύ. Το λέει ο Ντοστογεύσκη αυτό. Πραγματικά λοιπόν η Δυτική Εκκλησία άρχισε να κάνει ιεραποστολή στους ανθρώπους που ήταν τους βαρβάρους εκείνης της εποχής και όλων των εποχών. Και τι έκανε, τι είπε? Αντί να ανεβάσω τους λαούς προς την υψηλή διδασκαλία της πίστεως, θα κατεβάσω την πίστη μου στα όρια των βαρβάρων για να γίνει καταληπτά και θα γίνουν απλά για να τα καταλάβουν οι βάρβαροι. Αυτό η Ανατολή δεν το έκανε ποτέ. Βλέπετε πως χτίστηκε αυτό το πράγμα που λέγεται Δύση και σε μια στιγμή νόες ανθρώπων οι οποίοι ήσαν σοβαροί και βάζανε τη λογική τους βέβαια, γιατί ο καθολικισμός είναι λογική, πήραν τη λογική, βγάλαν τον Θεό, πήραν τη λογική τους, με τη λογική τους πορεύονταν. Έτσι λοιπόν με τη λογική τους απάντησαν και οι άνθρωποι και τι κάνουνε? Κάνουνε το λεγόμενο διαφωτισμό, την επανάσταση αυτή, κάνουνε την αθεία. Η αθεία και γεννήθηκε και από εκεί και πέρα κάνουν και το λεγόμενο προτεσταντισμό. Ο προτεσταντισμός και η αθεία τι είναι? Είναι μία
επανάσταση εναντίον της καθολικής πίστεως η οποία είχε όλα αυτά που σας είπα. Δηλαδή ότι θεωρούσαν το Θεό ότι κάνει, ότι είναι αίτιος του κακού, άρα αφού ο Θεός είναι αίτιος του κακού, τι να τον κάνω εγώ τέτοιο Θεό που είναι αίτιος του κακού, δεν τον θέλω. Και μετά πορεύουμε προς την αθεία. Ο δε προτεσταντισμός τι ήτανε, εφόσον ο καθολικισμός έχει αυτή τη συμπεριφορά και τι λέει, ότι υπάρχει η περίφημη αξιομισθία, δηλαδή οι Άγιοι κάνανε τόσες καλές πράξεις που με τις 100 καλές πράξεις που κάνανε φτάσανε πάνω στον παράδεισο. Όμως αυτοί είχαν άλλες 1000 καλές πράξεις. Αφού έχουν 1000 καλές πράξεις, υπολείπονται 1000 καλές πράξεις. Εγώ η Εκκλησία που είμαι το ταμείο των καλών πράξεων, φανταστείτε δηλαδή αηδίες, έτσι. Φανταστείτε, γι' αυτό να είστε ευλογημένοι και να χαίρεστε την ορθόδοξη πίστη που μας δώσαν οι Άγιοι μας πατέρες. Πού είχαν φτάσει οι άνθρωποι εκεί. Αφού λοιπόν έχουν άλλες 1000 αρετές οι Άγιοι που δεν χρησιμοποιηθήκανε, θα τις πάρουμε και θα τις δώσουμε στον Κώστα. Αφού μας πληρώσει ο Κώστας, θα του δώσουμε 100 αρετές να πάει στον παράδεισο. Αυτά είναι τα περίφημα τα οποία οι άνθρωποι τα πήραν στο κρανίο και σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα, και έτσι έχουμε την επανάσταση και τη μορφή της αθείας αλλά και τη μορφή του προτεσταντισμού. Ο προτεσταντισμός, να ξέρετε, είναι μία αντίδραση προς τον καθολικισμό, και αν ο καθολικισμός δεν υπήρχε με αυτή τη μορφή που υπήρχε και υπάρχει, δεν θα υπήρχε σκοπό, δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει ο προτεσταντισμός. Στην Ανατολή τώρα. Στην Ανατολή αυτά δεν υπήρχαν ποτέ. Στην Ανατολή έχουμε το εξής. Ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ουσία η οποία είναι τεράστια διαφορά μεταξύ της ουσίας του Θεού και των κτισμάτων οποιοδήποτε. Δηλαδή του ακτής του Θεού και των κτιστών. Είναι τεράστια η διαφορά. Είναι χάσμα. Είναι τόση η θεολογία τους που λένε ότι οι γλώσσες που ήρθανε ως Ήπειρος εις τα κεφάλια των Αποστόλων είναι το Πνεύμα των Άγιων, ως ουσία. Καταλάβατε, είναι φοβερό. Ενώ εμείς τι λέμε, όχι, είναι η άχτιστη ενέργεια της θεότητος. Η οποία άχτιστη ενέργεια της θεότητος είναι η αυτή και για τα τρία πρόσωπα. Οι ενέργειες είναι οι ίδιες οι άχτιστες και για τα τρία πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα αποκαλύφθηκαν από τον Χριστό και είναι ο Πατήρ, ο οποίος είναι το αίτιον της θεότητος, γιατί αυτός γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιον. Αυτά ξέρουμε εμείς τα οποία μας τα παρέδωσε ο Χριστός. Από εκεί και πέρα έχουμε τις άχτιστες ενέργειες οι οποίες εκχέονται στον κόσμο, αγιάζουν το σύμπαν, μετέχουν οι άνθρωποι εις τις άχτιστες αυτές ενέργειες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αγιάζονται οι άνθρωποι, μετέχουν τα κτιστά εις τη χάρη αυτή. Και τι έχουμε τώρα. Από τις άχτιστες ενέργειες που παφλάζουν χύνονται πάνω στις Άγιες εικόνες. Προσκυνώ τις Άγιες εικόνες. Και λαμβάνω χάρη από τις Άγιες εικόνες. Οι άχτιστες ενέργειες είναι πάνω στα Άγια Λείψανα. Προσκυνώ τα Άγια Λείψανα, έχουν τη μυστική ευωδία τα Άγια Λείψανα, μου δίδουν και εμένα χάρη. Προσκυνώ τον Άγιο Αντορόσο, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω. Γιατί οι άχτιστες ενέργειες κάνουν τον Άγιο Αντορόσο όπως είναι, τον Άγιο Σπυρίδων όπως είναι κτλ. Αυτές, όπως έλεγε ο Παπαγιώτης ο Μεταλληνός, να το θυμηθούμε, τι έγινε. Ενώ άρχισε η διαδικασία της ύψος, επεμβαίνουν οι άχτιστες ενέργειες και λέει στόπ, εδώ σταματάμε. Και σταμάτησαν. Για να δείξουν ότι ήταν ο θνητός μεν ο Άγιος και ότι θα έλειωνε, αλλά επενεύει χάρη του Θεού. Αυτά οι άχτιστες ενέργειες. Και εδώ έχουμε λοιπόν ότι οι δυτικοί ρωτάνε και λένε ότι αφού έχουμε χτιστές ενέργειες του Θεού, άρα δεν μπορεί να με προστατέψει ο Θεός από τίποτα. Γιατί είναι χτιστές οι ενέργειες. Γίνονται και απογίνονται. Αυτό είναι το κτιστό. Γίνονται και αλλάζουν. Αυτό λοιπόν είναι που δεν μπορεί να καταλάβει καμία δυτική κυβέρνηση, ότι όταν προσέρχομαι εις το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, μεταλαμβάνω του σώματος και του αίματος του Χριστού με αυτό που λέγεται κοχλιάριο και δεν θα έχω κανένα νόσημα, δεν μεταφέρεται από αυτά. Όμως αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι για τον πιστό ορθόδοξο χριστιανό. Δεν πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν το καταλαβαίνει η Μέρκελ γιατί είναι προτεστάντη παπά κόρη. Δεν μπορεί η κακομοίρα να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και σου λέει όχι. Εγώ έβλεπα τον μπαμπά μου που τόχινε το δισκοπότηρο όταν κοινωνούσε τους ανθρώπους. Τι βλακίες μου λέτε εσείς. Δεν μπορεί η κακομοίρα να το καταλάβει. Τι πάθαμε εμείς όμως. Πάθαμε το εξής.
Γύραμε με το κράτος νύχι με κρέας, νύχι με κρέας, νύχι με κρέας, νύχι με κρέας. Με αυτό το κράτος το ελληνικό και με οποιοδήποτε κράτος. Με αποτέλεσμα, το κράτος το οποίο στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση γίνεται μία ψηφοφορία και θα σας διαβάσω από ένα ωραίο βιβλίο του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη τι ψηφίσανε στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, λέει το βιβλίο ότι ψηφίσανε οι Έλληνες, οι εκπρόσωποι, οι οποίοι αν σας περιγράψω και πώς καθόντουσαν δικαιωμένοι είναι για λύπηση. Λοιπόν, έλα να σας πω, ο πρόεδρος ακουμπούσε ή σε μια μηδελιά ή σε μια λεμονιά του από πίσω, ένας γέρος ήταν. Λοιπόν, τι ψηφίσανε κατά τον Κουραή, ο Κουραής τα φτιάξε αυτά. Πρώτον ότι από το Μέγα Κωνσταντίνο μέχρι τον Κωνσταντίνο τον 11ο, τον Παλαιολόγο, ήμασταν, προσέξτε, ήμασταν υπόδουλοι εις τους Ρωμαίους. Το ψηφίσανε αυτό. Οι Έλληνες ήμασταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Και τώρα έχουν λυσάξει να κάνουν το λεγόμενο νεοχριστιανικό πολιτισμό και πιάνουν τα Βυζαντινά όλα. Επιτέλους θα διαλέξετε τι είσαστε. Το δεύτερο που ψηφίσανε, ακούστε τι ψηφίσανε. Αλλαγή. Δεν θα μεταβάλω τη θρησκεία, θα μεταβάλω, οφείλω να μεταβάλω τη θρησκεία χωρίς να μεταβάλω τα δόγματα. Ψηφισμένα. Όταν δε ορκιστήκανε, παρακαλώ, στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση, δεν ορκιστήκανε στο όνομα της Αγίας και ο Μουσείου και η Περισσίου Τριάδος, τι ορκιστήκανε, να είναι τιμή, ορκιστήκανε στο όνομα του Μεγάλου Θεού. Πώς το βλέπετε, Κουραής τα έφτιαξε αυτά. Το βλέπετε λοιπόν πώς σιγά, είπανε αλλαγή θρησκείας, αλλά όχι δογμάτων. Ανόητε! Το δόγμα είναι αυτό που είναι η πηγή η οποία στερεώνει τον άνθρωπο και έχω αυτή, δεν έχω θρησκεία, έχω αυτή την πίστη που έχω. Εμένα το δόγμα είναι ζωή το δόγμα. Άσε δε που δεν είναι τίποτα το δόγμα, το δόγμα είναι όρια. Το δόγμα είναι όρια, όχι δεν είναι τίποτα, καταλάβατε τι λέω, είναι όρια το δόγμα. Το δόγμα οι πατέρες έχουν τα όρια των πραγμάτων για να μην κάνουμε λάθος. Έτσι λοιπόν το ελληνικό κράτος επενεύει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η Εκκλησία εδέχεται τον αναγκαλισμό του ελληνικού κράτους, εδέχεται να πληρώνεται από το ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να επεμβαίνει όποτε θέλει και να εφερμόζει τις πρακτικές, αυτές που ήρθανε από τη Δύση και αυτές που καθορίζει η Μέρκελ και όλος ο παγκόσμιος κόσμος. Εάν εμείς ήμασταν στις κατακόμβες, δεν θα μπορούσε να μας ενοχλήσει κανείς. Εάν δε εμείς ήμασταν χριστιανοί ζέοντες, δεν θα μας ενοχλούσε κανείς. Εάν οι αρχιερείς μας δεν πληρώνονταν από το ελληνικό κράτος, αλλά ήμασταν κρυμμένοι μέσα σε κάτι τρύπες, θα είχαμε την αίσθηση της πατρότητας και δεν θα μας ενοχλούσε κανείς απολύτως. Όπως αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ πάρα πολλούς χασικλίδες οι οποίοι μία χαρά μαζεύονται στους τεκέδες και καπνίζαν το τσιγαράκι και το πηγαίνουν ο ένας στον άλλο γύρω το στόμα. Μπα! Γιατί δεν είπατε τίποτα για αυτούς? Γιατί δεν απαγορεύσατε? Γιατί δεν επεμβαίνατε? Γιατί δεν πηγαίνατε να σας καταγγείλουνε? Αλλά σας ενοχλούσε, τους ενοχλούσε το η Θεία Κοινωνία και, το, και αυτό. Επίσης, δεν καταδεχόμαστε, δεν συζητάμε με το τι να τους πεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ποτισμένοι με το σκεπτικό της Δύσεως, αυτό που σας είπα όλα. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι ο Θεός είναι κακός. Οι άνθρωποι αυτοί, άμα δείτε, θεωρούν ότι ο Θεός τιμωρεί τους πάντες. Αυτή είναι και η θεώρηση όλων αυτών που βλέπετε των δημοσιογράφων και πολλών παπάδων ακόμα. Όλων αυτών των δημοσιογράφων, όλοι αυτοί αυτή την άποψη έχουν. Δεν σέβονται, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, οι άγνοι, εμείς θέμε, δεν ξέρω. Δεν σέβονται την ορθόδοξη παράδοση, που η ορθόδοξη παράδοση έχει ότι ο άνθρωπος, προσέξτε, ακούστε τι φοβερό είναι, η ορθόδοξη παράδοση έχει ότι ο άνθρωπος έχει αδιάβλητα πάθη, τα έδωσε ο Θεός, όπως δίνει, όπως ένας πατέρας θα δώσει το παιδί του, πάρε 5 δραχμές, πάρε μια ομπρέλα, πάρε το κινητό, πάρε εκείνο και πορεύσου τη ζωή σου. Έτσι και ο Θεός έδωσε τα αδιάβλητα πάθη. Ποια είναι? Η πείνα, η δίψα, το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως που περιλαμβάνει μέσα και τον έρωτα κτλ. Αυτά είναι αδιάβλητα πάθη. Τα έδωσε ο Θεός να τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, να χαίρεται μέσα σε αυτά κτλ. Εμείς δια τη συμβουλή του διαβόλου τα κάνουμε διαβλητά αυτά τα πάθη. Και έρχεται η πολιτεία και έρχεται το κράτος και έρχεται ο δαίμονας και σου λέει: Ναι, καλέ, δεν πειράζει που είναι διαβλητά τα πάθη. Τα κάνουμε διαβλητά, δεν πειράζει. Μας χαϊδεύουν με όλα αυτά, μας χαϊδεύουν με όλα αυτά. Και τι είναι το πιο μεγάλο πάθος? Είναι τούτο, τούτο είναι. Ιδιοτέλεια. Αυτό είναι το πάθος. Και τι θέλει ο Χριστός, τι θέλει ο Χριστός? Θέλει να πάρεις τα διαβλητά σου πάθη και σιγά 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 με τη χάρη της Εκκλησίας και με τη χρησιμοποίηση των ακτής ενεργειών του Θεού που είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία, δεν έρχονται αλλιώς,
Η Εκκλησία τα έχει αυτά και αυτή είναι η οικονόμωση των μυστηρίων. Εκ των Ιουδαίων σωτηρία επί Χριστός, από την Εκκλησία βρει σωτηρία. Μην το πιστεύει όταν βγει από την Εκκλησία για βρει σωτηρία. Λοιπόν, και σιγά 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 με τη χάρη των πνευματικών πατέρων, με τη θεραπεία την πνευματική, να φύγει από τα διαβλητά πάθη και όπιστε, 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 όπιστε να γυρίσει στα διάβλητα πάθη, αυτό θα είσαι ένα εκαθαρμένο. Δεν είσαι Άγιο ακόμα. Ο Άγιο δεν έχει ούτε αδιάβλητα πάθη. Γι' αυτό οι Άγιοι, ο Άγιος Σιμεών που ήταν πάνω στο στήλο, πέφτανε οι κοραφνοί, έπεφτε το χιόνι και πέφτανε το ίδιο. Υπήρχε ένα αγιονόρο, ένα καλόγιδο στο Ιακωβάκι, το οποίο το σκέπαζε το χιόνι και το ξυπνάγανε οι καλόγιδοι μετά από τρεις μέρες του λέγανε βρε γέρο, σε έχει πάει το χιόνι. Και σκόντα του είχαν, α, δεν χιόνι, σε χιόνι. Αυτά τα εγώ τον είδα αυτό. Τα έχουμε δει εμείς αυτά. Η εμπειρία, αυτό είναι εμπειρία. Αυτή είχαν, και εγώ ήταν όπως ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχρηστός άλλος. Και εγώ ήταν ολόκληρος. Αυτό δεν το συζητώ με κανέναν. Η Εκκλησία κάνει ένα μεγάλο λάθος. Εμείς δεν συζητάμε με καμία Εκκλησία αυτές μέσα σε προσωπικά. Ούτε προτεσταντικά, ούτε ποτέ. Δεν έχω να συζητήσω με κανέναν. Γιατί να συζητήσω. Δεν συζητώ. Ούτε θέλω να ενωθώ εγώ με κανέναν. Προσέξτε το και αυτό, χριστιανοί μου. Όχι. Δεν ενώνομαι. Είμαι εδώ και επιστρέφει όποιος θέλει. Αυτή είναι ένωση. Να επιστρέψεις πίσω. Να σκύψεις το κεφάλι, να περάσεις δια της τεθμένης οδού και να μπεις μέσα. Αλλά όταν θα μπεις εδώ. Να μην βρεις ότι είσαι κι εσύ, γιατί δυστυχώς έχουμε γίνει ότι είναι κι αυτοί. Ένα πάπα αφήνουνε, χιλιάδες πάπα αφήνουν εδώ. Α, το προσέξατε αδελφοί μου. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές λέμε να ενωθούμε. Όχι, δεν θα ενωθούμε. Εμείς έχουμε μόνο μια υποχρέωση. Να λαλούμε παντού την αλήθεια την παραδομένη από τους Αγίους Πατέρας. Και όποιος χριστιανός θέλει και τον φωτίσει ο Κύριος. Όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ, το Άγιον Όρος, προς τιμή του Αγίου Όρους, προς τιμή, ας πάτε να τα διαβάσετε, έβγαλε μία εγκύκλιο πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία. Και τι λέει στην εγκύκλιο αυτή το Άγιον Όρος. Λέει, πατέρε, αδερφοί μου καθολικοί, τι είστε όλοι αυτοί εσείς, τι είστε εκεί πέρα. Τους λέει, αδερφοί, να ξέρετε ότι εμείς θα σας υποδεχτούμε στο Άγιον Όρος ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ δεν θα έχουμε συγκοινωνία και δεν θα έχουμε ούτε στην τράπεζα θα τρώμε μαζί φαγητό, ούτε θα συμπροσευχόμαστε, ούτε τίποτα. Αυτά, να ξέρετε, σιγά σιγά έχουν φύγει. Τρώνε πολύ την ώρα που κάνουμε τράπεζα στα μοναστήρια. Πολλοί καθολικοί είναι μέσα και τρώνε. Ενώ παλιά δεν τους αφήνανε. Όταν ζούσα εγώ στο Αγιον Όρος, δεν έγινε ποτέ, δεν πήγα να τους ζήσω. Αλλά όταν πήγαινε εγώ το 78, δεν κάνανε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τι γράψαν οι πατέρες. Και όταν και γράφουν από πίσω ότι αυτό σα το κάνουμε από την υπερβολική αγάπη που έχουμε, ώστε όταν ποτέ χρειαστείτε να επιστρέψετε στην Ορθόδοξη πίστη, να ξέρετε ότι την έχουμε κρατήσει ανώθευτη για να σας τη δώσουμε εσάς. Δηλαδή ο κόσμος αυτός θέλει να είμαστε ανώθευτοι. Το θέλουν οι καημένοι για να ξέρουν τι θα πάρουν. Άμα έρθουν εδώ και βρουν τα ίδια που έχουν και εκεί, γιατί να έρθει ο άλλος. Και δυστυχώς με τη ζωή μας, το τούτο μας, τον εναγκαλισμό με το κράτος, τον υπερβολικό μας εγωισμό, δυστυχώς έχουμε γίνει ίδιοι. Και δεν, σας το ξαναλέω πάλι, δεν χρειάζεται να συζητάμε εμείς σε κανένα κανάλι για το θέμα της Θείας Κοινωνίας και της Λαβίδος και αν μεταφέρει μικρόβια. Αυτά είναι δουλειές του διαβόλου, να το ξέρετε. Είδα εγώ μερικούς ιερείς πολύ καλούς που αγωνιζόντουσαν να πείσουν. Ποιο να πείσετε, καλέ. Να πείσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν το χριστιανισμό με μια οργή εναντίον του Χριστού. Τους φταίει ο Χριστός. Και δεν τους φταίει ο Χριστός ο πραγματικός. Όχι. Τους φταίει ο Χριστός που τους δείξαμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα των ανθρώπων. Είναι άθεοι γιατί βλέπουν ότι όλοι οι χριστιανοί δυστυχώς είμαστε το ίδιο και δεν το άλλας χάλασε και δεν κάνει ούτε κόπρα να λατήσει. Το άλλας μας χάθηκε και το άλλας μας χάλασε και θα γίνει πατημένο. Θα το πατάνε όπως είπε ο Χριστός. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.